Δυσάρεστες μνήμες ξύπνησαν οι φωτιές που καίουν εκτάσεις και περιουσίες τα τελευταία 24 ώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα, στους κατοίκους του Ρεθύμνου, που πέρυσι τέτοιες μέρες είδαν τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη. Το ημερολόγιο έδειχνε 18 Ιουλίου, όταν 3-24 ώρα μετά το πρώτο ξέσπασμα της φωτιάς, οι κάτοικοι στις Μέλαμπες μετρούσαν ήδη 15.000 στρέμματα καμένης γης. Ένα χρόνο μετά, η αγανάκτηση για τις αποζημιώσεις που δεν έλαβαν παραμένει ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Οι άνθρωποι δεν είναι καλά, ούτε ψυχολογικά, ούτε νιώθουν ασφαλείς. Ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, ήταν ένας τραγικός εμπεγμός των πυρόπληκτων. Γιατί η πλειοψηφία των κατοίκων δεν έχει πάρει αυτά που θα έπρεπε να λάβει. Για παράδειγμα, από ό,τι είδαμε εμείς στο ΦΕΚ που έχει δημοσιευτεί, θα έπρεπε ένας κατά κύριο επάγγελμα αγρότης να λάβει το ποσό των 144 ευρώ ανα ρίζα ελιάς και 3.500 ευρώ το στρέμμα το αμπέλι. Σε αυτή τη φάση, ένα μήνα πριν, έπρεπε να πάρουμε τις προκαταβολές. Φυσικά δεν πήραμε καμία προκαταβολή, πήραμε έτσι κάτι για τα μάτια του κόσμου. Πέρα από τα 21.000 στρέμματα που συνολικά κατέστρεψε η πυρκαγιά, χάθηκε και σημαντικό μέρος της πανίδας που ζούσε στην περιοχή, με τους κατοίκους να αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κανένα βήμα αποκατάστασης, παρά μόνο προσπάθειες από τους ίδιους για να επιβιώσουν, μιας και η πλειοψηφία βιοπορίζεται από την αμπελουργία. Μιλάμε για μια τεράστια ανυπολόγιστη καταστροφή, γιατί κανείς δεν μιλάει καταρχάς για τα ζώα, την άγρια ζωή, για τις πέρδικες που υπήρχαν, για τους λαγούς που υπήρχαν. Δεν έχει κάνει κανείς λόγο για αυτό το κομμάτι. Η χοντρολιά, η ιστορική ελιά της περιοχής, δεν νομίζω να ξαναδημιουργηθεί ποτέ, να ξαναγίνει. Οι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν προβεί σε νέες φυτεύσεις. Και φυσικά για να φτιάξουν αυτά τα δέντρα και να ξαναπαράξουν, ίσως μιλάμε για 10 χρόνια και πάνω. Οι κάτοικοι κάνουν έκκληση προς την πολιτεία να σκύψει πάνω στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ και ένα χρόνο. Την ίδια στιγμή, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δημιουργήθηκε μετεωρολογικό σταθμός στις Μέλαμπες για να λαμβάνει η πολιτική προστασία επακριβώς το δίκτυο επικινδυνότητας πυρκαγιάς και να προετοιμάζεται κατάλληλα. Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ήταν να τοποθετήσουμε ένα μετεωρολογικό σταθμό στις Μέλαμπες, έτσι ώστε τις επικίνδυνες, τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας να μπορεί κάποιος, η πολιτική προστασία συγκεκριμένα, να το βλέπει και να δρά αναλόγως.